σειρά μου. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση που λάβατε και παρευρεθήκατε. Έπειτα από 8 χρόνια προσάρτησής μας στην ΝΑΦΑΚΤΟ, εγώ προσωπικά σαν τοπικό σύμβουλος της κοινότητας Γαλατά, σε συνεργασία με 8 χρόνια με τον Λευτέρη τον Παλωμένο, βλέπω ότι υπάρχει μια... ο κόσμος έχει μπει σε μια σειρά και σε μια καθημερινότητα. Να αιωρούνται τέτοιες φήμες κάθε φορά που έρχονται οι εκλογές και να βάζουμε τις τοπικές κοινότητες, τον τοπικό κόσμο εδώ, σε φασαρίες και κόντρες, εμένα η άποψή μου δεν είναι σωστό. Για να δημιουργηθεί όλο αυτό το πράγμα, κάποιος το δημιούργησε. Δεν τρελάθηκε ούτε ο Δήμαρχος, ούτε ο Πρόεδρος, ούτε εγώ, ούτε κανένας. Να καλέσουμε την κυρία σήμερα εδώ να έρθει, να καλέσουμε τον κύριο Βαρεμένο, να τους καλέσουμε όλους. Δεν τρελάθηκε. Κάποιος το έκανε αυτό το πράγμα. Και καλό θα ήταν, αν βρίσκεται εδώ και είναι παρουσία εδώ, να βγει και να πει την άποψή του. Εγώ βλέπω έχουν γίνει δύο εκλογές αναμετρήσεις. Το ποσοστό που ψήφισε ο κόσμος και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις ήταν πάνω από 80%. Ποια είναι η εποχή του κόσμου που δεν θέλει να πάει στην ΝΑΦΑΚΤΟ? Και εγώ ήμουν από τους πρώτους μαζί με τον Λευτέρη που το 2011 πήραμε την απόφαση, όπως είπε ο Πρόεδρος, για να μην βάλουμε το χωριό σε κόντρα, να ψηφίσουμε μεσολόγιο. Δεν μας πίεσε κανένας. Κάπου ακούστηκε ότι πιεστήκαμε. Δεν πιεστήκαμε από κανέναν. Ψηφίσαμε κατά συνείδηση. Γιατί αυτή ήταν η θέση στο χωριό. Τότε. Σωστά. Όχι, δεν σας πείσε. Δεν έχει αλλάξει. Κανένα για ένας πείσε. Ένας, ένας, θα πάρτε όχι του λόγου. Ένας να τοποθετηθεί. Να μην ακουγόμαστε μαζί. Τι είναι η θέση του χωριού. Θα την εκφράσω. Για να τελειώσει ο κύριος Πετούς και όχι θα πάρει το λόγο. Εμένα η άποψή μου βλέπω ότι το χωριό και ο Γαλατάς έχει πει σε μία ροή. Τώρα να το ξαναναστατώσουμε. Κάθε μέρα στην ΝΑΦΑΚΤΟ βρίσκεται το χωριό. Να τον ξαναναστατώσουμε και να τον ξαναβάλουμε σε τέτοιες διαδικασίες, δεν το θεωρώ σωστό. Αυτή είναι η άποψή μου. Μ' άρεσε πάρα πολύ που άκουσα τον κύριο Σαμαντά που είπε για τον αρχητικό. Μ' άρεσε τον δήμαρχο που είπε για τα έργα. Αυτά μ' αρέσουν να ακούω εγώ για τον Γαλατά και για τους Γαλατιανούς. Δεν μ' αρέσει να ακούω κόντρες, γιατί το χωριό πέρασε από κόντρες. Εγώ ήμουν μικρότερος και λίγο τα θυμάμαι. Το χωριό είχε μπει σε πάρα πολλές κόντρες. Είχε χωριστεί το χωριό. Γιατί το 10 ήταν διαφορετικά. Τώρα το χωριό ησύχασε. Τώρα αν θέλουν κάποιοι να το ξαναβάλουν σε μια τέτοια διαδικασία, εγώ να ξέρετε θα βρεθώ απέναντί τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.